500 χιλιόμετρα πιο νότια, ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Κόμις Εμμανουέλε Γκράτσι, χαρτοπέζει σε φιλικό του σπίτι στην Αθήνα. Στις 2 το πρωί, σηκώνεται, καληνυχτίζει και επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο της πρεσβείας. Στις 3 παρά 10 φθάνει μπροστά από την οικία του Πρωθυπουργού. Ο μοναδικός φρουρός του Μεταξά, ένας χωροφύλακας, τον ειδοποιεί. Ο Πρωθυπουργός δέχεται τον Γκράτσι φορώντας την πιτζάμα του και από πάνω μία ρόμπα εις μίαν μικράν αίθουσαν υποδοχής που θα μπορούσε να υπάρχει εις την οικίαν ή ασδήποτε οικογένειας μικροαστού, όπως αναφέρει ο Γκράτσι. Μισή ώρα αργότερα, το τηλέφωνο στο δωμάτιο του Κατσιμίτρου, στον πάνω όροφο του κτηρίου της Μεραρχίας, χτυπάει συνεχώς. Ο Μέραρχος, αποκαμωμένος από την κούραση, δεν το ακούει. Αντί για αυτόν, το ακουστικό σηκώνει η μικρή του κόρη. Ο στρατηγός αφυπνίζεται και από την άλλη πλευρά της γραμμής, ο αντισυνταγματάρχης Κορόζης, το δεξί χέρι του παπάγου, του ανακοινώνει. Πόλεμος. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως απέρριψε ιταλικών τελεσίγραφων. Ο κύριος αρχηγός ανέλαβε αρχιστράτηγος. Στις 5:30 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου αρχίζει το ιταλικό πυροβολικό να βάλει καταιγιστικά σε όλο το μήκος του δημιουργουμένου μετόπου εναντίον των ελληνικών τμήματων προκαλύψεως, προετοιμάζοντας το δρόμο για τα πεζοπόρα τμήματα που είναι έτοιμα να εξορμήσουν. Μετά από αρκετή ώρα, το μέσο ιταλικό πυροβολικό σήγησε. Ήταν η ώρα των βαρέων πυροβόλων και της αεροπορίας να δημιουργήσουν ένα συνεχώς διευρυνόμενο φραγμό πυρός που πίσω του ακολουθούσαν τα τμήματα των ιταλικών μεραρχιών. Στο μέτωπο της Υπήρου στην παραλιακή ζώνη, η μεραρχία Υπικού κινήθηκε με μεγάλη βραδύτητα λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου προς κατάληψη της Ιγουμενίτσας με σκοπό να συνεχίσει την προέλασή της μέχρι την Άρτα. Ενώ η μεραρχία Πεζικού Σιένα με την επικουρία ταγμάτων Μελανοχιτώνων και Αλβανών κινήθηκε στην κατεύθυνση Κονίσπολης Φιλιάτες. Οι ελληνικές δυνάμεις που υπεράσπιζαν την περιοχή συμπτύχθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο πίσω από τον ποταμό Καλαμά και ανέμεναν επικουρία. Ανατολικότερα, η μεραρχία Πεζικού Φεράρα με την υποστήριξη της τεθωρακισμένης μεραρχίας Κένταβρη και πλήθους Μελανοχιτώνων και Αλβανών εξαπέλυσε επίθεση προς την κατεύθυνση Καλπάκη-Ιωάννινα. Στην Πίνδο, η μεραρχία αλπινιστών Τζούλια επιτέθηκε στο μέτωπο από τη Μέρτζανη και τον Μπουραζάνη μέχρι βόρεια από την Κόνιτσα και κατόρθωσε να ανατρέψει τις ασθενέστατες ελληνικές δυνάμεις προκαλύψεως και να δημιουργήσει θύλακο, φθάνοντας ανάμεσα στο Γράμμο και την Καμήλα. Το τέλος της πρώτης μέρας του πολέμου βρήκε τους Ιταλούς να έχουν κάνει μικρά βήματα μέσα στο ελληνικό έδαφος και τους Έλληνες να εφαρμόσουν ικανοποιητικά τα αμυντικά σχέδια που είχαν εκπονηθεί ήδη από το 1939. Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, τα ιταλικά στρατεύματα έφτασαν απέναντι από την ελληνική τοποθεσία άμυνας Καλπάκη Καλαμάς, την οποία υπερασπίζονταν η 8η Μεραρχία και η 3η Ταξιαρχία. Οι Ιταλοί δεν προχώρησαν αμέσως σε επίθεση, αλλά μέχρι την 1η Νοεμβρίου αναλώθηκαν σε ενέργειες αναγνώρισης και προετοιμασίας. Είχε σημάνει η ώρα του Κατσιμίτρου, προκειμένου να αποδείξει ότι οι Ιταλοί δεν θα περάσουν. Παρόλο που ανησυχούσε για το άκρο αριστερό του στην περιοχή Φιλιατών, όπου οι Ιταλοί είχαν κάνει σημαντικές προόδους, ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας παρέμενε αμετακίνητος στο σχέδιό του, να δώσει τη μάχη στο Καλπάκι. Την 1η Νοεμβρίου κάπως περιορισμένα και στις 2 Νοεμβρίου με πρωτοφανή σφοδρότητα, οι Ιταλοί άρχισαν την επίθεσή τους εναντίον του Καλπακίου.
Η προσπάθειά τους εκδηλώθηκε κυρίως με άρματα μάχης και ισχυρότατη υποστήριξη πυροβολικού και αεροπορίας, ενώ το πεζικό ακολουθούσε με μικρότερες δυνάμεις. Στις 2 Νοεμβρίου, ο Κατσιμήτρος έλαβε αργοπορημένα, λόγω της καταστροφής των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γραμμών, δύο διαταγές του Γενικού Στρατηγίου. Η πρώτη του επεσήμανε να μην διεκδικεί έδαφος, αλλά να προσέχει τόσο ανατολικά όσο και νότια, και η δεύτερη να μην αγκιστρωθεί στο Καλπάκι, αλλά να συμπτυχθεί προς Μέτσοβο. Ήταν όμως αργά. Η μάχη είχε αρχίσει και ο Κατσιμήτρος δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη γη και τους ανθρώπους που αγάπησε, να εγκαταλείψει την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες. Στις 2 Νοεμβρίου, ο εχθρός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Κραμπάλα στο βόρειο άκρο του Καλπακίου. Την επόμενη μέρα στις 5 το πρωί, μια ισχυρή ελληνική ομάδα υπό τον ταγματάρχη Πανταζή ξεκίνησε μέσα στο σκοτάδι. Από άνδρα σε άνδρα, μια διαταγή και μόνο πέρασε. Δια της Λόγχης, και με μια θυελώδη αντεπίθεση, οι Έλληνες μαχητές ξαναπήραν την Κραμπάλα. Αλλά το φοβερό αυτό ύψωμα έμελε να αλλάξει χέρια πολλές φορές μέχρι να λήξει η μεγάλη μάχη. Στις 3 Νοεμβρίου το απόγευμα, από τα προωθημένα παρατηρητήρια της 8ης Μεραρχίας, φτάνει στο σταθμό διοικήσεως ένα σήμα. Εχθρική φάλαγξ αρμάτων εκκινεί επί της οδού από Δολιανά προς Καλπάκι. Σε δύο φάλαγγες, η μία με 25 έως 30, η άλλη με 50 άρματα μάχης, οι κένταυροι επιτίθενται και πλησιάζουν σε απόσταση βολής τις ελληνικές οχυρώσεις. Ακαριέα σχεδόν δέχονται τις πρώτες ομοφροντίες από το παιδινό πυροβολικό και αναχαιτίζονται. Στη συνέχεια τους παραλαμβάνει το αντιαρματικό συγκρότημα. 9 άρματα αχρηστεύονται. Όρθιοι στα χαρακώματα οι εύζωνοι πανηγυρίζουν. Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, οι επιθέσεις αρμάτων και πεζικού εναντίον του Καλπακίου συνεχίστηκαν σφοδρές. Χωρίς να καμφθεί το οχυρό του Κατσιμήτρου, που εγκατέστησε το αρχηγείο του σε μια σπηλιά βγαίνοντας από το Καλπάκι προς Ιωάννινα. Η Κραμπάλα είδε μάχες ορμητικές, στις οποίες οι Ιταλοί επέδειξαν πείσμα και γενναιότητα, αλλά παρόλες τις ανακατατάξεις, τελικά παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων. Στις 9 Νοεμβρίου, η ηγεσία του στρατού εισβολής αντελήφθη επιτέλους ότι το μέτωπο της Ηπείρου δεν πρόκειται να διασπαστεί. Η μοναδική της ελπίδα ήταν η προέλαση της Σιένα στο άκρο αριστερό της παραταξιός μας. Τμήματα επικού που συνόδευαν τη μεραρχία αυτή είχαν προωθηθεί αρκετά προς την Παραμυθιά, το Μαργαρίτη και τον Αχέροντα. Από τις 6 Νοεμβρίου το απόγευμα, ο ίδιος ο Παπάγος είχε τηλεφωνήσει στον Κατσιμήτρο. Είχε πια πιστεί ότι το Καλπάκι κρατάει χάρη στην ανυπακοή του Κατσιμήτρου. Αλλά ανησυχούσε για τη βαθύτατη διείσδυση των Ιταλών στον παραλιακό τομέα. Μπροστά στην τελευταία αυτή κρίση, ο Κατσιμήτρος δεν δίστασε να αποσπάσει τμήματα από την νικηφόρα φρουρά του Καλπακίου και να τα στείλει εσφευσμένα προς τον Αχέροντα. Η νίκη στο Καλπάκι είχε τεράστια στρατιωτική σημασία, γιατί χάρη στη διατήρησή του έγινε δυνατό να εξαπολυθεί και η μεγάλη αντεπίθεση στην Πίνδο. Και ενώ συνέβαιναν αυτά στο Καλπάκι, δυτικότερα, οι Ιταλικές δυνάμεις είχαν κατορθώσει το μεσημέρι της 5ης Νοεμβρίου να ζεύξουν τον ποταμό Καλαμά νότια του χωριού Βρυσέλα, να διεκπεραιώσουν στην απέναντι όχθη τις δυνάμεις τους και να διευρύνουν το προγεφύρωμα. Μάλιστα, την 6η Νοεμβρίου κατέλαβαν και την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα με τις μάχες στο Καλπάκι, ανατολικότερα στις απόκριμνες πλαγιές της Πίνδου, διεξαγόταν ένας άνισος αγώνας ανάμεσα στη μεραρχία αλπινιστών Τζούλια και το απόσπασμα Πίνδου ή Δαβάκι, όπως είναι επίσης γνωστό, το οποίο με 2.000 άνδρες προσπαθούσε να καλύψει μέτωπο 35 περίπου χιλιόμετρων.
Επανερχόμαστε στην αρχή των συγκρούσεων. Στο σταθμό διοικήσεως του αποσπάσματος Δαβάκη, στο Επταχώρι, πλησιάζει 5 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου και το μοναδικό τηλέφωνο στο χωριό χτυπάει. Ο υπασπιστής σηκώνει το ακουστικό και από την άλλη πλευρά ακούγεται η φωνή του στρατηγού Πιτσίκα, διοικητή του τμήματος στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Κύριε Συνταγματάρχα, πόλεμος με Ιταλία. Έναρξης εχθροπραξιών περί την έκτη πρωινή. Ενεργήσατε συμφώνω σχεδίου.